πάλι όπως πάντα, τι έγινε, καλέ, πολύ, πολύ σιωπή. Έπεσε το πλατό, καλημέρα φαρελτάρα μου. Ξέρεις αυτό, τι μη θυμάται, τι μη θυμάται. Τους την οικογένειά του. Πού, όχι, τι μου θυμίσει. Τι. Εχθές, ναι, το βράδυ, τη μόρα. Μία και τέταρτο, κάποιον χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού μου. Ποιος ήτανε. Δεν ξέρω, δεν άνοιξα. Και έφυγε, το χτύπησε και έφυγε. Χτύπησε δύο φορές. Και. Δεν άνοιξα. Μπορεί να ήταν κάποιος ο οποίος ήθελε να μπει μέσα στην πολυκατοικία και να... Δεν άνοιξα. Χτύπησε το προσωπικό κουδούνι ή χτύπησε από κάτω. Το κουδούνι του σπιτιού μου. Από, από την κάτω. Πόρτα... Α, όχι στην πόρτα κεντρική... του σπιτιού μου. Α, στην κεντρική είσοδο. Εντάξει, κάποιος μπορεί να έχει ξεχάσει τα κλειδιά του, ρε εσύ. Να πω εγώ που να πάει. Μπορεί να ήταν κάποιος από την οικογένειά μου, δεν ξέρεις. Τι να πεις. Τέλος πάντων, καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνήστε. Ήρθε η ώρα για Loca Report. Πώς περάσατε το βράδυ μετά από την σκορδαλιά. Έτσι. Φάγατε σκορδαλιά καταρχήν. Τρώτε σκορδαλιά. Φάγαμε. Τίγα στο σκόρδο. Πόπο. Και σκόρδο το φλογοπόδιο. Μου είπε η Ελευθερία ότι τώρα για τρεις μέρες μπορεί να μυρίσουν του. Μασχάλε σου. Ναι, αλλά δεν μυρίζουν. Όχι καλά. Τέλεια μυρίζει. Άμα φας παστούρμα μυρίζει, όχι άμα φας σκορδαλιά. Καλημέρα. Έφαγε σκορδαλιά. Καλώς το Μάρκο. Γι' αυτό μου ήρθε με η μυρωδιά. Εσύ έφτασε. Με τη σκορδαλιά. Μπράβο. Τι θα πω. Σκορδοκαίλα μυρίζει. Και το μπακαλιάρο πώς ήταν. Ωραίος και ο μπακαλάος. Αλμυρό ή όχι. Όχι, επειδή ήταν η σκορδαλιά αλμυρή, ο μπακαλιάρος δεν έχει τόσο άρνη, ρε παιδί μου. Αλλά είναι παραδοσιακό, ωραίο. Είπαμε χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες, είπαμε εδώ κι εμείς και στο Βαγγέλη μας χρόνια πολλά. Και στις Βαγγελιέτσες και στη Λίτσα. Τι? Τα γλυκά δεν μας τα έφερε όμως, ποτέ γλυκά, ε. Ο παλιοτσίπης. Να του το πείτε από μέσα. Ούτε χθες ούτε σήμερα δεν έφερε. Είναι online, στο Facebook. Δεν ξέρω. Περίμενε. Ψάξε να τον ευρείς. Ψάξε να τον βρεις. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Είδαμε και τις παρελάσεις που έγινε την είδες, είχες προσκλήσει. Όχι. Α, εσύ, το μαθές. Δεν πήγα, έπρεπε να πάρεις το να λέξεις πρόσκληση. Ποιο? Ότι είχε προσκλήσει. Βεβαίως είχε προσκλήσει για τους γονείς γιατί... και για όσους θέλουν ναι, να πάρουν. Ναι, αυτό τι είναι, τι συμβαίνει εδώ. Γιατί πληρώνουμε εμείς φόρους. Τι έχουν τα χιλιάδα άτομα. Καλά, εγώ δεν ήθελα να πω ούτε σε άλλους. Αλλά τι έχουν τα χιλιάδα άτομα που πήγαν και εμείς δεν έχουμε. Αχ, λεφτά, ξέρω εγώ. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι σαν τη Χούδα. Δεν είναι ρε φίλε, μετά λέμε από τον Ερντογάν. Αλλά αυτός ο Σαμαράς στα καλά καθούμενα και τα παίξει και ότι μύρισε το κρίνο κτλ. Είναι χειρότερο. Ακόμα, είναι πιο δικτάτορας. Είναι Χούδα αυτό που σούμε. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι ζωή, ρε φίλε. Δηλαδή να έχεις το παιδάκι. Τι έχεις εσύ να πεις, πες κάτι κι εσύ. Για μια φορά που έρθεις εδώ θα κάνεις την κλάστρα. Πες κάτι. Δεν τον έχουμε εδώ πέρα για να λέει τέτοια. Θέλουμε να ακούσουμε και το κοινό του ΜΑΤ που είναι τρία άτομα. Το θέμα είναι ότι. Όχι του ΜΑΤ, συγγνώμη, του Λόγκα. Είναι το παιδί σου, ρε παιδί μου, εκεί πέρα και κάνει παρέλαση και να μην μπορείς να πας να το δεις. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέω το κοινό live εδώ. Να πηγαίνει δηλαδή. Για το κάθε παιδί μόνο δύο άτομα μπορούσαν να πάνε. Εγώ ήθελα να φέρω και τη μάνα μου και τη θεία μου και τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Δηλαδή να μην μπορούν να πάμε όλοι οικογενειακώς να με απολαύσουν. Τι να πεις. Πες κάτι εσύ στον Σαμαρά. Με νεύρα όμως. Όχι, δεν έχω νεύρα. Δεν έχω. Πια έχω αγανακτήσει. Είδες. Χθες εγώ έστειλα ένα μήνυμα. Στο Σαμαρά και στο λαό της Ελλάδας και εσύ τώρα το καταστρέψεις. Τι είναι αυτό που με υποστηρίζεις εμένα. Τέλος πάντων, τι να πω καλέ, γιατί σάπος και θα μ' ακούσει και να συγγνώμη, ξέρεις όλα αυτά γιατί το κάνω. Γιατί? Για να μην πάνε τα άτομα στο Σύνταγμα, στο κέντρο και να πούνε και καλά. Κύριε Παπούλια, πηγαίνετε στο σπίτι σας. Κύριο Σαμαρά, να ανοίξετε το αλωμάτι. Ξέρω εγώ. Να ανοίξετε το αλωμάτι, γιατί είναι κλειστό. Όχι, για ένα δεν βλέπει. Δεν βλέπει και τόσο καλά, έκανε χείριση. Για να βλέπει την αλήθεια της χώρας. Υποτίθεται. Ναι, ναι, τώρα σωθήκαμε. Τέλος πάντων, παρήλασαν λοιπόν τα παιδιά, κοντές φουστίτσες, μακριές, απ' όλα. Είδαμε απ' όλα. Ντροπή με τις κοντές φουστίτσες. Έλα, μωρή, γιατί ντροπή, εντάξει. Ντροπή δεν το είπαμε τις προάλλες. Τι είναι αυτό με τις κοντές φουστίτσες. Αυτή είναι η γνώμη σου. Μέχρι, το είπαμε, μέχρι και τις αμυγδαλές, μέχρι και τον κέφαλο, μέχρι και το IQ μπορούμε να μετράμε. Σιγά, και τι πειράζει. Από αυτές τις φουστίτσες. Στο 2000, έλα, ρε Φραντ, στο 2014 ζούμε. Τι πήγες να πεις. Τι πήγες να πεις, καλέ. Κάτι κακό. Μίλασε να σου το γράψω. Τέλος πάντων, τι να μιλήσω, τι να πω. Εντάξει, είδαμε λοιπόν και τις παρελάσεις μας. Νιώσαμε και τη συγκίνηση της ημέρας. Βγήκαμε, φάγαμε και το βακαλάο μας και τη σκορδαλιά μας. Και τώρα εμείς θα κάνουμε, θα βγούμε σε ένα break. Πάμε. It's the high of the day, it's the cream of the fire.
είπαμε στα παιδιά που πρέπει να στείλουν μηνύματα. Στο Twitter, at lokariportmati2 όλο μαζί, εναλλακτικά στο Facebook, κάτω από τη φωτογραφία. Του Lokariport, στο official Facebook page του Mati2. Εκεί να μας στείλετε τα σχόλιά σας, να μας στείλετε ειδήσεις, φωτογραφίες, ανέκδοτα. Όπως το έχετε κάνει πολύ καλά αυτές 5-6 μήνες. Ναι. Πόσους 5-6 μήνες είμαστε τώρα. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιο, 6. Ωπω, πώς περνάει ο καιρός, ε. Εγώ νομίζω ότι σαν εχθές ήταν, ρε παιδί. Περνάει πολύ γρήγορα. Νερό. Τι να κάνουμε, να πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις ειδησούλες μας, ρε Φρανίτο. Ό,τι θες εσύ, αγάπη. Άντε, πάμε, πάμε. Ό,τι θες. Άντε, άντε. Έλα, δώσε. Λοιπόν, απεργία διαρκείας ξεκινούν οι φαρμακοποιοί από σήμερα. Σε απεργία διαρκείας από σήμερα Τετάρτη προχωρούν οι φαρμακοποιοί για τις αλλαγές στο καθεστώς των φαρμακείων που όπως λένε οδηγεί τον κλάδο των 12.000 φαρμακείων σε καταστροφή και τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο. Ο Έλληνας ασφαλισμένος χάνει το φαρμακείο της γειτονιάς του. Πρόκειται για καταστάσεις πέραν κάθε λογικής που ευνοούν 5 ισχυρούς για να ελέγχουν την περίθαλψη. Ανέφερε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ο πρόεδρος Κυριάκος Θεοδοσιάδης, καλώντας τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Υγείας να παρεύουν και να επαναφέρουν στην τάξη τους συντάκτες του νομοσχεδίου. Καλά κάνουν. Και αλλά σήμερα είναι ανοιχτό. Αν κάποιος θέλει ένα φαρμακείο ανοιχτό στην υποκράτωση. Μόνο τα εφημερεύοντα είναι ανοιχτά. Ναι. Στην υποκράτωση 188 έχουν ανοιχτό ένα φαρμακείο. Εγώ δεν ξέρω που άλλο έχουν ανοιχτά φαρμακεία. Πάντως καλά κάνουν και κάνουν τις απεργίες. Διότι ρε παιδιά, εντάξει, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Στο τέλος θα μείνουν οι 5-6 ισχυροί επιχειρηματίες και οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας με τα φαρμακεία, με τα, δεν ξέρω εγώ, τα κρεοπολία, με τους φούρνους, με δεν ξέρω κι εγώ τι μικρές επιχειρήσεις, θα μείνουν στο δρόμο. Έτσι. Θέλουν να μας εξαθλειώσουν τελείως, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω γίνει έτσι. Ναι. Τώρα που έχει γίνει έτσι, πες κάτι στον Σαμαρά. Τι να πω ρε εσύ, δηλαδή άμα θέλαμε να γίνουμε Αγγλία ή άμα θέλαμε να γίνουμε Γερμανία ή σαν όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που τα έχουν κάνει όπως τα έχουν κάνει, εμείς διαφέρουμε ρε φίλε, εμείς είμαστε Έλληνες. Εγώ θέλω το φαρμακείο της γειτονιάς μου να είναι ανοιχτό και να βοηθάω την πατρίδα μου. Να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου. Δηλαδή τώρα αυτομάτως με το που θα μπουν τα φαρμακεία, αν θα μπουν, αν ψηφιστεί μέσα στο σούπερ μάρκετ, οι μισοί άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Και άκουγα χτες που λέει ότι και καλά έχουμε την πρωτιά σε αριθμό φαρμακείων σε όλη την Ευρώπη. Ναι, πέστα. Εντάξει, όμως εμείς δεν είμαστε σαν όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, είμαστε. Άκουγα παρακάτω, θα πούμε και μία είδηση και για το γάλα, έτσι, για το φρέσκο γάλα. Ναι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ναι. Ωραία, θέλετε να κάνετε αυτό το πράγμα. Ας πέσουν λίγο οι τιμές στα φαρμακεία, ας ρίξουν τις τιμές που. Το γάλα. Ναι, και το γάλα, αλλά ας ρίξουν οι φαρμακοποιοί τις τιμές. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και καλά κάνουν και κάνουμε και τις απεργίες που κάνουν. Εσύ σήμερα πώς θα το περάσεις. Πώς θα το περάσεις. Αν σε ματιάσουν. Τι θα. Εμένα. Ναι. Θα πάω στη μάνα μου και θα μου κάνει. Και θα με ξεματιάσει. Δεν παίρνεις χάπι. Όχι. Τα αποφεύγω τα χάπια, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Ακόμα και 40 πυρετό να έχω, τα αποφεύγω. Δεν είμαι και πολύ των φαρμάκων. Βέβαια, οι τιμές στα συνταγογραφούμενα θα είναι όλες οι ίδιες. Απλά σε αυτά που δεν είναι με συνταγογράφηση. Τώρα, άμα πάει το σούπερ μάρκετ και βάλει, ξέρω εγώ, με τη μία σερβιέτα έχετε δώρο κι άλλες 5, γιατί πουλάνε και σερβιέτες στα φαρμακεία. Ναι, πουλάνε. Π.χ. Εγώ νομίζω ότι πουλάνε αυτά τα μεγάλα που είναι σαν πλοία, που είναι για τις γυναίκες μεγάλες, ναι, που όταν κατουράνε ναι, πάνω. Ναι, και αυτό πουλάνε. Ας πούμε, με τη μία πάνω έχετε άλλες 5 δώρο, π.χ. Ο φαρμακοποιός τι θα κάνει, θα πέσει και ο τζίρος του κατά το ίμιση και ρε παιδιά, τώρα που μιλάμε για φαρμακεία και για την υγεία, γιατί να μην μιλάμε για τον, για τον κύριο Αντώνη Γεωργιάδη. Το είδατε τι είπε τις προάλλες στην τηλεόραση. Στο Χατζη Νικολάου που ναι, το είδες και εσύ. Τι ρε φίλε, τι, μπορώ να πω τη λέξη. Τον εκόλλησε στον τοίχο. What? Τι αστείο άνθρωπο είσαι ρε φίλε. Ο Αδωνής. Ναι. Παιδιά, εσείς το είδατε. Δεν το είδατε που πήγε στο Χατζη Νικολάου. Βάλτε το να το δείτε, αξίζει πραγματικά. Αυτό που είπε ότι με τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ωχ, τι να πεις. Τέλος πάντων, εδώ τα πράγματα ότι στην Ελλάδα. Ότι αυτό μόνο γίνεται στην Ελλάδα. Ότι, ναι. Ότι ντρέπεται την Ελλάδα για, μόνο και μόνο γιατί υπάρχει ένα κόμμα από κομμουνιστές. Ναι, κάπως έτσι είπε. Τέλος πάντων. Ρε τι φίλε, πεις, εγώ θα ντρεπώ. Εμείς ντρεπόμαστε για την κατάσταση αυτή που μας έχουν φέρει. Τι σωστά τα είπες τώρα, Μαντώ. Τι σωστά τα είπες, μου το πήρες από την γλώσσα. Δε,
Αυτό ήθελα να πάρω, να πω εγώ. Δεν είναι πιο γελίο να έχουμε ένα πρωθυπουργό από τέτοιο επίπεδο παρά να έχουμε ένα κόμμα από κομμουνιστές. Όλοι εδώ μέσα. Έλα. Όλοι μέσα. Όλα γελία είναι όλοι η κατάσταση... καλοί χωράνε, εκτός από τον Γεωργιάδη. Γελία είναι η κατάσταση όλοι αυτοί που έχουν δημιουργήσει το να μην έχει ο συνάνθρωπός μου να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό είναι γελία. Ρε Δαμάσκηνε, πες και εσύ κάτι που είσαι νέο παιδί, νεολαία, να ακούγεται η νεολαία της Ελλάδας. Να κοιτάξουν να, να βρουν θέσεις εργασίας. Θες τον Γεωργιάδη. Δεν έχει και πρόβλημα. Καλά, αυτό είναι Νέα Δημοκρατία. Άστο. Καλά, ο καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίζει ό,τι θέλει και να είναι ό,τι θέλει, έτσι. Εγώ πειδή ο καθένας πρεσβεύει. Τα λέω ελεύθερα. Την άποψή του. Τώρα τι να πούμε, άμα του αρέσει το δαμάσκο, του αρέσει. Ας τον τρίψει την κασίδα του. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Πάμε. Την κασίδα. Καλημέρα. Αγάπη μου. Θα καταρρεύσει λοιπόν, κάποια στιγμή. Ο Κεδίκογλου. Το γάλα, είπε, είναι θέμα εθνικής ευθύνης. Ναι. Για θέμα εθνικής ευθύνης και όχι κομματικής πειθαρχίας, έκανε λόγο για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το γάλα κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου. Μόλις έχουν όλες τις λεπτομέρειες, οι βουλευτές θα πιστούν για την ορθότητα της αλλαγής για το γάλα, δήλωσε ο κ. Κεδίκογλου, που επιβεβαίωσε ότι εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι δεν είναι αλήθεια πως διανέμεται μόνο το 17% του πρωτογενούς πλεονάσματος και όχι το 70% όπως είχε υποσχεθεί ο κύριος Σαμαράς. Άλλος. Δηλαδή δεν μπορεί ένα έξυπνο να κάνει παρά με ένα έξυπνο. Κατάλαβες τι λέω εγώ τώρα. Πάντα πρέπει να υπάρχει... Τι να πεις, μωρέ, εγώ να σου πω ένα κάτι. Ένα χασούλι να κάνει παρέα με τον άλλο χασούλι. Εγώ στα παιδιά μου, συγκεκριμένα και το γάλα, εγώ στα παιδιά μου, όταν θα κάνω, θέλω το γάλα που τους δίνω να είναι φρέσκο. Θέλω να είναι αυτό που μεγάλωσα κι εγώ. Εσύ αυτό δεν θα τους δώσεις από εδώ. Θα τους δώσω κι από εκεί, αλλά μετά όταν θα πρέπει να πίνουν το γάλα το. Να ξέρεις ότι μετά θα παίζουν. Τώρα τι μου λες, μωρέ, άμα θα πέσουν ή θα πέσουν, αυτό είναι το θέμα. Να σε βάλω σε δύσκολη θέση. Το θέμα είναι ότι το γάλα. Πάνε να κάνουν τώρα κι άλλη πομπή. Κατάλαβες. Εκπομπή. Όχι εκπομπή, πομπή. Α, τι είναι πομπή. Να το βράσουν. Κι άλλο, όχι. Κι άλλο ατόπιμα, πώς να το πω, παιδί. Έρεμα, να το εξηγήσεις καλά και καθαρά. Πάνε να κάνουν τώρα κι άλλη πομπή. Που λες κι εσύ, κατάλαβες. Μαλαγία. Πελαγία, τέλος πάντων αυτή. Τι πελαγία. Πελαγία, καταλάβετε τι εννοώ. Βιδιού. Καταρχήν. Ρε φίλε, αλλά γιατί δεν κάνετε όπως όλη την Ευρώπη να έχετε το γάλα των 10 ημερών, τον 10 ημερών και να έχετε και των 2 ημερών. Όχι, γιατί θέλουμε κατά κόρο να πουλάμε το γάλα αυτό που πίνουμε, το φρέσκο γάλα ρε φίλε. Εμείς δηλαδή έχουμε, και δεν λέω βλακίες τώρα ούτε μαλάφτες. Γιατί είπες την πρώτη λέξη, είναι κακή, δεν γίνεται να τα πούμε. Όχι, την άλλη. Τις βλαχίες. Τέλος πάντων, ναι, όχι, δεν είναι κακιά. Λοιπόν, ξέρετε πόσες χώρες προμηθεύονται γάλα ελληνικό και γάλα και γιαούρτι. Το Greek yogurt, ξέρεις τι γίνεται έξω με το Greek yogurt. Τώρα, μην τρελαθούμε. Πάμε να γίνουμε σαν όλους τους άλλους. Παίρνεις ένα τυρί απ' έξω. Τις προάλλες είχα πάει στην Αγγλία και έτρωγες ένα τυρί και το τυρί τους είναι άνοστο, ρε παιδιά. Υπάρχει καλύτερο προϊόν, υπάρχουν καλύτερα πράγματα από τα φρέσκα προϊόντα. Υπάρχει πιο γευστικό γάλα από το φρέσκο των 3 και των 4 ημερών. Ναι, είναι πιο γευστικό αυτό που έχει λείψει. Αυτό που έχει λείψει. Λήξει. Ναι. Και σαν καδουκάω, τι. Έχεις πιει λιγμένο γάλα, σε πάει... Όχι, αλλά το έχω μυρίσει. Σε πάει άντε μου σου πω. Και μυρίσει... Την πυρίτζα. Ρε παιδιά, πώς μυρίσει το λιγμένο γάλα. Ξυνήλα. Φαντάζω πώς πρέπει να έχει την γεύση. Άστο. Άστο τι σε πάει. Και καλύτερο αποτέλεσμα. Και όχι τίποτα άλλο. Τραλίνα. Πες ότι πίνεις το γάλα του ξυνισμένο. Πες ότι σε πιάνει πάλι αυτή έτσι η δυσάρεστη... Πώς θα το πω, η δυσάρεστη ατμόσφαιρα, η δυσάρεστη ενέργεια. Ναι. Εσύ το πεις που το πίνεις. Με τόσες απεργίες που έχουν στα νοσοκομεία, στο τέλος θα τα κακαρώσεις. Τι έγινε καλέ, τι έπαθες. Πες μας απεργίες. Μου βρήκες με το παντελόνι κάτω. Τι δεν έκανε? Το είχα ανοίξει. Περίμενε. Τι έκανε ο Άλεξ, έκανε τίποτα. Ρε Άλεξ, δεν τρέψε ρε βρωμιάρικο. Τι κάνεις εκεί. Καλά, η σκορδαλία σε ένα ακόμα. Καλά σήμερα ο Άλεξ. Ακόμα περπατάει, ε. Ακόμα περπατάει. Φίλε. Η Στέλλα έφτιαξε την σκορδαλία.
Δεν την εχώνεψε. Άι! Καλά, για σήμερα γιατί να πούμε οι απεργίες. Έχει. Το ίδιο. Τίποτα, έλα πες. Φαρμακεία. Άλλη μία από τα ίδια. Φαρμακεία. Τι πες? Φαρμακεία. Ποιος γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει κανείς? Όχι, κανένας. No. Τίποτα. Νάδα δεν άδα. Νάδα δεν άδα, μάλιστα. Μονάδα. Ωραία, μονάδα. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Όχι. Ο Πάγκαλος είπε ότι όλη η σαβούρα του Πασόκ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η σαβούρα έχει μαζευτεί εκεί. Τι πέρα. Τι είναι η σαβούρα? Η σκαρταδούρα. Σκάρτο, ξέρεις τι είναι το σκάρτο? Το... ναι. Η εσκουπίδια του Πασόκ. Ναι, όλα τα εσκουπίδια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Α, τώρα... ναι. Πες τα, πες τα. Απαραίτητη μέχρι τη λήξη της τετραετίας χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Σαμαρά Θεόδωρος Πάγκαλας, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Μέγκα εξαπέλυσε και επίθεσε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι απαραίτητη μέχρι τις εκλογές, στη λήξη της τετραετίας, και γι' αυτό υποστηρίζω τον κύριο Σαμαρά. Παρόλο που έχω πολλές επιφυλάξεις, αν όλα όσα λέει και όσα κάνει ο κύριο Σαμαράς είναι αυτά που θα μου δημιουργούσαν ένα αίσθημα, αν θέλετε, ενεργού αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη είναι καταναγκασμένη και προέρχεται από το γεγονός ότι πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα του χρέους τώρα, σημειώνει ο κύριος Πάγκαλος. Για την αξιωματική αντιπολίτευση είπε ότι όλη η σαβούρα του Πασόκ, συνδικαλιστική, ακαδημαϊκή κλπ, είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ρουφιάνος, δεν υπάρχει φαύλος, δεν υπάρχει ρουσφετολόγος να μην έχει περάσει, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι είναι εκεί. Αν αυτός ο κορμός, πώς το λένε, κορμός μοσαϊκός τύπος, λέει τέτοια, έχει δίκιο. Έχει γνώσεις. Αυτός, αυτός πίνει το φρέσκο γάλα, το δεκαήμερο και το λιγμένο. Ο παπαγάλος αυτός. Ο Πάγκαλος. Τον έχεις δει, ρε φίλε. Ω, κορμί. Αυτός γενικά παίρνει λιγμένα, ναι. Αυτός... αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ούτε αυτό. Ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, δεν μπορώ να πω τίποτα. Πες το με άλλα λόγια αυτό που θέλεις να πεις. Πες το με λόγια δικά σου. Ξέρεις τα βαλόνια που πούλησαν εχθές. Για τα μικρά παιδάκια. Ναι. Όταν τους φεύγουν οι αέρα. Ναι. Αυτός τύπος... Α, τέλειο. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Κοίτα. Για τα αέρια του Πάγκαλου. Έχει λίγο δίκιο. Ο κύριος μπορεί να είναι χοντρούλη, να φοράει το 68 μέγεθος παντελόνι, αλλά έχει δίκιο. Γιατί... Χοντρούλης, ρε. Χοντρούλης είμαι εγώ. Αυτός τι είναι. Δεν είσαι χοντρούλης, είσαι κορμάρα. Τι να πούμε. Τι θα να πω. Ζηλεύεις. Το πλημά. Εσύ και εγώ έχουμε χάσει φιλία. Τέλος πάντων, άσε με να μιλήσω τώρα. Ένα λεπτό να μιλήσω. Έχει δίκιο, δεν ξέρετε αν έχετε δει. Άσε με να μιλήσω! Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου, Άλεξ. Είναι ανοιχτό. Του λέει... Τι θα να πω. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Όχι, όχι, μην το πεντάς τώρα. Έχει δίκιο. Για ένα μονολόγο. Τι ναι, εσύ σε βλέπω. Έχει δίκιο. Γιατί ο Τσίπρας, δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκουμαντέρ που έχουν κάνει στο φεστιβάλ κινηματογράφων της Θεσσαλονίκης για τον Τσίπρα. Τι έχουν πει. Αλλά υπάρχει κάποια στιγμή που ο Τσίπρας βλέπει αυτή την σκηνή που είναι. Ο Κασιδιάρης. Και η Κανέλου, που γίνεται αυτό που γίνεται. Ναι. Πώς τη λένε. Κανέλη. Η Κανέλη αυτή. Τέλος πάντων. Μία την άλλη το είδε. Το καρδαμόμου. Τι θα πω. Ναι, και ο Τσίπρας. Ξέρεις τι κάνει. Όχι. Γελάει και κορυδεύει την σκηνή, ρε φίλε. Ποια σκηνή, μου. Αυτό που έγινε στη τηλεόραση. Ναι. Πάμε σε ένα break και μας το εξηγήσεις και ερχόμαστε. Κοίτα, θα σου το δείξω. Έτσι, να πούμε αφιερωμένο σε ποιον. Ναι, θα πω φιλάκια πολλά σε όλους τους φαντάρους μας που φιλάνε τα σύνορα, αλλά και στα στρατόπεδα που υπηρετούν την μητέρα πατρίδα. Να είστε καλά και να βλέπετε Loka Report. Στους κοπούς, στους ναυτικούς, στους γιοτάδες, ποιοι είναι αυτοί, ναι, στους αεροπόρους και στους ναύτες. Αυτά. Γιατί ξέρουμε ότι μας βλέπετε γι' αυτό. Σκάσε!
Μη μιλάς. Σταμάτα. Εσύ πού υπηρέτησες, πεζικό για ναυτικό? Πού υπηρέτησες, πουθενά? Γιο τα πέντε. Πού είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε. Φραουνίτος, έχεις πάει στρατό? Τα Ήμια. Φύλαγες. Ναι, όντως. Ψέματα λες. Άντε καλέ. Σοβαρά. Σε σκληρό αγόρι. Εσύ έκανες στρατό. Τι είχε στρατό εσύ, Φρανίτο? Εγώ έκανα φαντάρος στην Κύπρο. Σιγά να είχες φαντάρο. Αμέ, γιατί όχι. Βαριέμαι, έλα. Το ξέρετε ότι στο Ισραήλ πηγαίνουν και οι γυναίκες στο στρατό? Ναι, το ξέραμε. Σ' αρέσει εσένα. Πού είναι η Ρέιλ? Θα ήθελες φανταρίνε. Πού είναι η Ρέιλ? Πού είναι η Ρέιλ? Αλήθεια. Πού είναι η Ρέιλ? Χωρίς είναι... πλάκα τώρα. Τι λες, μωρέ. Γιατί εσύ πρόλαβες φανταρίνες? Τι λέει, ρε, γιατί πότε υπήρχαν φανταρίνες στην Ελλάδα? Εποπίνες, όχι φανταρίνες. Τι εποπίνες? Ναι, εντάξει, άλλο αυτό το να είναι. Να έχουν σπουδάσει στη σχολή Ευελπίδων και να έχουν πάει, αλλά άλλο να είναι φανταρίνες να κάνουν το φανταριλίκτο. Οι εποπίνες είναι με τα μικρά ποπάκια. Τι λέει? Χριστέ μου. Λοιπόν, πάμε θα σας πω μετά κάτι πολύ ωραία ανέκδοτα. Πάμε. Α, δεν έχω κοιτάξει. Ναι, δεν έχεις κοιτάξει. Έτσι. Έτσι. Για πες εσύ. Μαντώ, τώρα που μίλησες για τον Ισραήλ, πού είναι? Το Ισραήλ. Ναι. Στην Τουρκία, κοντά. Κάτω. Πάνω. κάπου εκεί. Τέλος πάντων, το Ισραήλ εννοεί, όχι το Ισραήλ. Δώσε τα μηνύματα, δώσε. Δώσε καλέ. Αχ, η Έλσα μας λέει καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Πώς τα περάσατε χθες? Πολύ ωραία. Δεν μας είδες? Εδώ ήμασταν. Φρανούλη, τραγούδα λίγο Εστάν, γιατί σου πάει πολύ. Όχι, ρε φίλε. Δεν τραγουδάω Εστάν. Δεν τραγουδάω. Δεν τραγουδάω, είμαι σοβαρό παιδί. Η Έλα, η άλλη Έλα. Έλα, η Έλσα, μήπως δεν πάτησε το σήμα, δεν ξέρουμε. Εδώ στα χαριόμαστε που δεν κάνετε εκπομπή. Και το Κύριακα. Αυτή θέλει και εκπομπή τα Σαββατοκύριακα. Τέλεια! Αγαπούλητσα, να μας βλέπεις στο YouTube. Τα Σαββατοκύριακα. Τι ωραία είσαι, Μαντούρια. Φαντάσου να απαγορεύσατε και όλα. Να. Θα θέλει να μας ματιάσει. Να απαγορεύσατε. Να απαγορεύσουμε σαν εκπομπή. Εμείς. Όχι, καλή, γιατί. Δεν ξέρω. Καλημέρα, όμορφα παιδάκια μου. Επειδή τα λέει έξω από τα δόντια. Έτσι. Ο Τζορτζ, με τη μούτρα να βγούμε μπροστά στον κόσμο, οι προδότες. Πες τα, Φραν, τι είπα. Με τη μούτρα να βγούμε έξω στον κόσμο. Εννοεί για αυτούς. Α! Για τον Σαμαρά. Έλα, δώσε κι άλλο ένα-δύο να βγούμε έξω για break. Δεν προλαβαίνει. Πάμε σε break. Άντε πάμε. Μανά. Πολύ δυνατή προφητεία μετά. Να σφιχτώ από τώρα ή μετά? Πολύ δυνατή. Θα φέρει τα πάνω κάτω, ε. Θα φέρει τα κάτω πάνω και τούμπαλιν. Αλλά μέχρι τότε έχω να σας πω το ανέκδοτο της ημέρας. Το πολύ ωραίο ανέκδοτο, ε. Κάτσε, κάτσε. Κάθισε. Ετοιμαστούμε για να φύγουμε. Τι κάνει ο Batman μέσα σε ένα προποτζίνικο? Δεν ξέρω ούτε τι είναι το πρόβλημα. Πήγε να πιάσει τον Τζόκερ. Χωρί. Πάει η ελευθερία ήταν αυτό. Ωραία, να σας πω και ένα άλλο. Λοιπόν, ακούστε. Τι κάνει γάτα? Πάει στο καζίνο μία ξανθιά πολύ όμορφη κοπέλα και φτάνει μπροστά στους γκρουπιέρδες και λέει: είμαι φοβερά τυχερή όταν παίζω χωρίς τα ρούχα μου. Και τα βγάζει. Κάθεται, ποντάρει σε έναν αριθμό, γυρίζει η ρουλέτα και ξαφνικά ακούς την ξανθιά να τσιρίζει και να φοράζει και να χοροπηδάει. Κέρδισα! Κέρδισα! Παίρνει τα λεφτά και φεύγει. Λέω ένας γκρουπιέρης στον άλλον. Είδες ποιος αριθμός ήταν? Όχι, νόμιζα ότι τον έβλεπες εσύ. Ποιο είναι το ηθικό διδάγμα? Ποιο είναι? Όχι. Ότι όλες οι ξανθιές δεν είναι χαζές. Ναι. Τέλος πάντων! Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα! Και ότι όλοι οι άντρες είστε λιγούρια!
Ότι όλοι οι άντρες είστε λιγούρια. Ε, τι. Πάμε σε ναι, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Το δεύτερο δηλαδή το λέω εγώ. Ε, τι. Γιατί τσιτσιντώθηκε η άλλη και έβλεπε την ξαφιά που ήταν γυμνόστιθη. Τι θα έκανε, πολύ σου λέγα τώρα, τι ήταν. Θα έπρεπε να δει το νούμερο, θα έπρεπε να δει την πύλια που έκατσε. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Ρε Στράτο, τι κάνει. Έλα, ήταν πολύ ωραίο, ήταν πολύ δυνατό το ανοίγμα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα comment. Άντε, δώστα. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι γονείς για να δουν τα παιδιά τους στην παρέλαση. Η ντροπή, η έσχωση, έχουν ξεφύγει. Τα πράγματα έχει δίκιο. Ναι. Ο Μάριος λέει καλημέρα, Φρανκ, καλημέρα, Μαντώ, καρδιά. Πολύ σωστά τα λέτε, παιδιά. P20. Ναι. Και ο Κώστας λέει καλημέρα, Αλάνια μου. Μαντώθεα, όπως πάντα, Φρανκ, τραλάλα μας. Ευχαριστούμε. Πάμε και στο Twitter να δούμε. Ο Άλεξ μας λέει καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καιρό έχω να σας γράψω. Γεια σου, Άλεξ. Η Μερούλα μας λέει καλημέρα, παιδιά. Δύσκολη ημέρα η σημερινή. Γιατί ρε σημερινή, τι έγινε. Γράψε μας. Ο Τζον Τζον μας λέει φέτος αντί για σκορδαλιά, φάγαμε γύρω πίτα και τη χωνέψαμε τέλεια. Καλημέρα, λατρείες. Φτιάξε μας τη μέρα. Γεια σου, Τζον Τζονάκο μου. Η Νίκη μας λέει καλημέρα, παιδιά. Ο Διασκελίζων μας λέει. Mad TV, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει για σβουνιές. Μέχρι να βρουν άκρη, θα παίζουμε όλοι μπαλαλάικα. Τι εννοείς, ρε εσύ. Προφητεία. Τέλος πάντων, ναι. Η Μαρία μας λέει, επιτέλους ξαναρρώστησα και έμεινα σπίτι να σας καμαρώσω, σας αγαπώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαράκη. Και εμείς αγαπάμε. Και ο Παναγιώτης μας λέει, πιο γάλα. Με τα τωρινά δεδομένα, είναι σίγουρη η καταδίκη του, εάν φέρει στον κόσμο παιδί στη σημερινή εποχή. Δεν έχει και άδικο. Είδες, ρώτα τον Άλεξ. Άλεξ, εσύ που έχεις παιδί, πώς είναι τα πράγματα. Όχι, αυτό όχι. Αν σου το ετοίμασε. Α, το παιδάκι, δεν μου το έχει ετοιμάσει εδώ να βλέπεις, μωρέ. Τι να κάνει, αυτός είναι... Παλτουδιά, σέρνεται. Σάπιος. Λοιπόν... Πάμε σε είδηση. Πάμε, άντε, πάμε. Έλα, πάμε. Ραντεβού παπούλια με τον Πάπα. Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο πρόκειται να έχει στο Βατικανό ο Κάρολος Παπούλιας την Παρασκευή στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Ρώμη, προκειμένου, λέει, να εγκαινιάσει με τον Ιταλό ομόλογό του έκθεση με ελληνικές και ιταλικές αρχαιότητες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, αλλά και με τον πρόεδρο της Ιταλικής Βουλής. Τον κύριο Παπούλια θα συνοδεύσουν υπουργοί παιδείας κ. Αρμανιτόπουλος και πολιτισμού ο κ. Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα, θα το δούμε και τον Πάπα. Το Πάπα, με τον Παπούλια. Τον Πάπα εγώ τον τελευταίο. Εγώ τώρα να λέω κάτι, τόσα ταξίδια που κάνει αυτός ο κύριος. Πάει από την τσέπη του, από ο το μισθό Παπούλιας. Ναι. Πάντως και να πάει και να μην πάει, λεφτά έχει. Τέλος αφού ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει. Άλλο ναι, τρελά λεφτά που είναι ντροπή. Ναι, το διάβασα. Ντροπή είναι. Είναι ντροπή για τις εποχές που ζούμε τώρα. Ντροπή, ξεδροπή τα παίρνει. Αλλά και κάτι άλλο. Τι σχέση τώρα, δικαιολογημένη λεφτά και εκεί. Τι πάει να κάνει ο Παπούλιας με τον καθολικό Πάπα, γιατί δεν πάει να δει τον Ορθόδοξο. Αφού σου είπαν ότι θα γίνει μια έκθεση με ελληνικά, και με ελληνικά αρχαία και με ιταλικά. Δεν με νοιάζει. Και θέλω να πάνε να τα εγκαινιάσουν. Να μην πάει να τα δει. Όχι, εσύ... καλό είναι αυτό. Εσύ θες να πας να τα δεις. Άμα είχα λεφτά θα πήγαινα. Α. Να τα βλέπα. Να μην πάει. Γιατί να μην τα φέρνω στην Ελλάδα και να μην έρθει εδώ ο Πάπας. Κύριε φίλε. 10 εκατομμύρια άτομα είμαστε και όλοι έχουμε το δικαίωμα να πάμε να δούμε τα γάλματα. Γιατί πρέπει να πάει ο Παπούλιας. Όχι, ο Παπούλιας θα πάει για να κάνει τα εγγένεια, δεν θα πάει να τα δει. Ούτε τα εγγένεια. Τέλος πάντων, εγώ λέω πάμε σε ένα break. Πρώτος την παρέλαση και πάει τώρα εκεί. Που έχουμε λεφτά για να πάμε τουλάχιστον στην break. Δεν μας βλέπει. Παίρνω βγαίνει στην καρδιά μου και στο σπίτι. Λίτσα. Κυλιέτσα για γκουσί. Όχι, το ποτάμι. Πού τι θυμήθηκες ρε εσύ. Μπαίνω βγαίνει στην καρδιά μου. Τι τραγούδι είναι αυτό αγέννητη να ήμουνα. Όχι. Πότε είναι. Τη δεκαετία του 80, του 90. Τα 80s. Τα 90s. Γεννήθηκα τέλος του 80s. Αρχές 90s. Μπορεί και να είμαι αγέννητη. Αυτή δεν την ξέρω. Τι είπες εσύ. Τι δεν είπε. Τι είπε. Καλά που είχε κλειστό το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις επόμενες ειδήσεις μας και πάμε σε μια πολύ σοβαρή είδηση για τους επιβάτες της μοιραίας πτήσης, για τον Boeing. Οι προσωπικές ιστορίες του πληρώματος και των επιβατών της μοιραίας πτήσης της Malaysia Airlines έρχονται στη δημοσιότητα. Τη στιγμή της οριστικής ανακοίνωσης, οι συγκινήσεις των αγνοωμένων που βρισκόντουσαν σε ξενοδοχείο του Πεκίνου ξεσπούν ενώ αρκετοί έχουν ήδη αρχίσει να κατηγορούν την κυβέρνηση για απόκρυψη στοιχείων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μερσίας, ο πιλότος της μοιραίας πτήσης ήταν ένας 53χρονος, ο Ζαχαρί Αχμάντ Σαχ, ο οποίος, όχι ο Ζαχαρία, Ζαχαρί τον λέγαμε άνθρωπο, ο οποίος εργάζονταν στη Malaysia Airlines από το 1981. Μαύρος είχε Ζάχαρη στο ενεργητικό του πάνω από 18.000 ώρες πτήσης και μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών. Αλλά δεν υπάρχουν, λέει, αδιάσυστα στοιχεία που να τον ενοχοποιούν. Συγκυβερνήτης της πτήσης ήταν ο 27χρονος Μαλαισιανός Φαρίκ Αμπντούλ Χαμίν. Αμπντούλ, ναι. Αμπντούλ. Ο οποίος ετοιμάζονταν να παντρευτεί και ο οποίος επίσης θεωρήθηκε ύποπτος. Το υπόλοιπο πλήρωμα ήταν και αυτό που αποτελούνταν από ανθρώπους από τη Μαλαισία. Λένε ότι όλοι οι ψήφοι πάνε. Το αεροπλάνο δεν το έχουν μπει. Όχι. Λένε ότι αυτός ήθελε να αυτοκτονήσει. Ο πιλότος. Ναι. Βέβαια, κάτι άλλα σενάρια που διάβασα, ξέρεις τι λένε. Ότι έχουν μία βάση Αμερικάνοι, ένα μικρό νησάκι. Ναι, και πυροβόλησαν από εκεί τους Αμερικάνους. Και ότι πυροβόλησαν οι Αμερικάνοι. Βέβαια, τώρα έχουμε βαρεθεί με αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Έχουμε βαρεθεί με το αεροπλάνο αυτό που είμαστε 15 μέρες με το αεροπλάνο. Ε? Η προφητεία το έχει πει. Α, εγώ μίλησα για το κίτρινο πουλί. Το πουλί, είδες. Α. Πώς είναι τα αεροπλάνα από το Malaysia Airlines? Πώς είναι? Εμφανισιακά, άσπρα, με δύο φτερά, με ρόδες και δεν έχει κίτρινο πουθενά. Έχει μπλε, κόκκινο και λευκό. Δεν έχει κίτρινο. Εσύ τώρα δηλαδή περιμένεις από αυτό να το αναγνωρίσεις? Όχι, αλλά να έχει ένα κίτρινο πουλί. Τι κίτρινο πουλί, μωρέ, όχι. Το κίτρινο πουλί δεν εννοούσε ότι ήταν κίτρινο το αεροπλάνο. Εννοούσε τον Κινέζο που το πιλόταρε. Τέλος πάντων, ξέρεις ότι μέσα στο αεροπλάνο ήταν μια ομάδα με 27 καλλιτέχνες από Κίνα που πήγαν για μια έκθεση. Ναι. Και μέσα σε αυτούς ήταν και ένας καλλιτέχνης πολύ γνωστός. Ξέρεις το χειρότερο απ' όλα, ότι έστειλαν στις οικογένειες το μήνυμα, τους έστειλαν μήνυμα στο κινητό, ότι δεν πρόκειται να είναι ζωντανοί. Αυτό είναι το χειρότερο, ρε φίλε. Κανόνισε μαζί τους ότι τάδε μέρα να κανονίσουμε όλοι σε αυτή τη μέρα για να το πούμε face to face. Όχι τώρα για μήνυμα, ρε φίλε, τι είναι? Ένα κουπόνι για να πας μισή τιμή στο σινεμά? Τι να πεις, το θέμα είναι ότι, ξέρεις εγώ ποιους λυπάμαι? Λυπάμαι τους συγγενείς των αγνοούμενων. Γιατί τώρα δεν είναι εσύ λίγο άδικο? Αυτό είπα! Άλλο πράγμα πεις τώρα. Όχι. Οι οικογένειες, ότι τους έστειλαν ένα μήνυμα στο κινητό. Ναι, αλλά εγώ σου λέω τους λυπάμαι πιο πολύ από όλους, γιατί αυτοί είναι τα θύματα, οι οποίοι πάνε και οδύρονται και χτυπιούνται και θέλουν να μάθουν. Τουλάχιστον έχουν πεθάνει, είναι ζωντανοί, γιατί δεν γίνεται ρε εσύ να ζεις το υπόλοιπο της ζωής σου με την ελπίδα ότι κάπου είναι ο καλός σου ή κάπου είναι ο πατέρας σου ή η μητέρα σου, το παιδάκι σου. Και μέσα στην πτήση αυτή να πούμε ότι υπήρχε ο μικρότερος επιβάτης, ήταν 2 ετών. Ήταν και μικρά παιδάκια, ένα δίχρονο παιδάκι. Τέλος πάντων. Τι να πεις, να. Α, εγώ να φοβάμαι τώρα να πάρω το αεροπλάνο για να πάω, Μάλαγα. Να έχει γίνει ένα θαύμα και να ζουνε όλοι. Και η τραγική ηρωνία ότι όλους αυτούς τους συγγενείς τους πήγανε με αεροπλάνο στο Πεκίνο. Από αεροπλάνο χάσανε τους συγγενείς τους, με αεροπλάνο τους πήγανε εκεί πέρα που τους πήγανε. Με τι στομάχι πας μέσα στο αεροπλάνο? Έλα μου ντε, αυτό. Τι να πεις. Τέλος πάντων. Πάντως λένε τα σενάρια ότι το αεροπλάνο βυθίστηκε, λέει, στα 8.000 μέτρα στη θάλασσα. Άντε να το βρεις τώρα. Κάτω, μπάθος. Ναι, μέσα στο βυθό. Μέσα. Άντε να το βρεις τώρα. 8 χιλιόμετρα. Ναι. Ρε παιδιά. 8.000 μέτρα, ναι. Άντε να το βρεις τώρα το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν θα έχει μείνει κοκαλάκι. 8 χιλιόμετρα κοκαλάκι από πού είναι? Εννοώ, από Παλίνη μέχρι πού, μέχρι Εθνική Άμυνα? Τόσο είναι, δεν ξέρω, δεν το έχω μετρήσει. Ρε φίλε, με πόση δύναμη. Καλά, έπεσε από πάνω. Με πόση δύναμη έπεσε. Ναι, τι ταχύτητα. Έλα μου, ντε. Τέλος πάντων. Μα το περίεργο όμως ήταν ότι ακόμα κι ας υποθέσουμε. Ας υποθέσουμε ότι έγινε ιστορία από αυτό το νησάκι. Πες ότι, ας πούμε. Το Lost. Ναι, τους είπανε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να μην πλησιάσετε εκεί στο νησί. Δεν θα έπρεπε να στείλουν ένα μήνυμα κάτω στη βάση για να πούνε ότι, παιδιά, έχουμε πρόβλημα με το αεροπλάνο, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Το περίεργο είναι αυτό, ότι δεν μιλήσανε, δεν μιλήσανε. Εγώ μιλήσω νομίζω ότι οι Αμερικάνοι το πτσουμ, το τσίμπησαν. Τσίμπησαν το αεροπλάνο και το αυτό. Mm.
τι να πούμε τώρα, αυτά τα υποθετικά σενάρια δεν είμαστε θέσεις. Αμερικάνοι είναι πολύ πονηροί, να το ξέρετε. Εσύ που έμεινες εκεί. Σταμάτα τώρα, μη λες τέτοια τώρα. Δεν ξέρεις. Ποια. Όπως τα αεροπλάνα τους, για παράδειγμα. Τα φαγητά τους. Φρανίτο, λες να πήγε κάποιο πνεύμα και να βύθισε το αεροπλάνο. Τι ήταν αυτό που ακούστηκε. Και μεγάλα αναψυκτικά. Να μην σου πω για τα φιλικά τους. Τα ντόνατς. Τι λέει ρε ο άνθρωπος. Έχεις πάει μερικές, έχεις ζήσει, α. Κάνεις, μωρέ. Να σου πω, εσύ που έχεις ζήσει Αμερική, είναι πραγματικά τόσο αδίστακτη. Τι σημαίνει αδίστακτη. Ότι είναι τόσο σκληροί άνθρωποι, τόσο κακιασμένοι. Χεντεδούρα, χεντεμάλα. Είναι τόσο χεντεμάλα. Είναι χεντεμάλα. 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 Χεντεμάλα, χέτε. Χέτε τι, χέτε. Μάλα χέντε είναι η λέξη που χρησιμοποιούν. Είναι χέντε. Λίγο μαλαχέντες εκεί πέρα. Χέντε, χέντε. Χέντε μέσα, ε. Χέντε. Κατάλαβα. Συνέχεια. Ωραία. Τι λες και εσύ, ρε. Τι είπα, χέντε, τι σημαίνει το χέντε. Μεγάλα μπέργκερ, λοιπόν. Επίπολο, αυτό λέω. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη μας είδηση. Ο Γκάουκ είπε μεγάλες στους Γερμανούς... Μεγάλες συσκευασίες πατατάκια. Κάναμε στους Έλληνες μία αθλειότατη αδικία. Δεν το είπαμε εμείς, το είπε ο Γκάουκ. Ο πρόεδρος της Γερμανίας. Και καλά είπε τώρα για αυτά που μας κάνανε. Ακούστε. Ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη στην Ελλάδα που έκανε. Ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψή του στην Ελλάδα έκανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ο πρόεδρος της Γερμανίας Joachim Gauck. Όπως είπε ο κύριος Γκάουκ, επισκέφθηκε τη χώρα μας ως εκπρόσωπος μιας νέας αλληλεγγύης... Μπουρούνι Πασχαλίτσα, πρώτη κάνετε, φορά ρε, βλέπω. Παιδιά. Ενώ τόνισε ότι ούτε κι αυτός, παρότι ειδικός, έχει επίγνωση της έκτασης των φρικαλαιοτήτων των Ναζί στην Ελλάδα. Και εγώ ήμουν, ξέρετε, επί 8 χρόνια πρόεδρος ενός. Τι κάνει, ρε! Ενός συλλόγου. Μέρκελ! Εναντίον του. Μέρκελ! Τι γίνεται, ρε, παιδιά. Δεν ξέρω. Αρχίζω και σκιάζομαι. Αρχίζω και φοβάμαι. Εναντίον του, λέει. Ρε, φίλε, δεν γίνεται αυτό. Να ξεχνά κανείς τη δημοκρατία. Όπου εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γνωρίζω και όρους όπως Δίστομο, όπου θέρισε η Βέρτμαχ ή τα SS. Γνωρίζω ακριβή... Γνωρίζω, λέει, οι ακτιβίστες που πηγαίνουν εκεί και κάνουν... Είναι ακτιβίστες. Σαν το βούτυρο, με τα λίγα λιπαρά. Ακτιβιστές. Τι τα βάλεις, τι κάνει. Είσαι καλά, ρε. Γνωρίζω ακτιβιστές που πηγαίνουν εκεί και κάνουν δουλειά συμφιλίωσης. Αλλά όλη η έκταση δεν ήταν γνωστή ούτε σε εμένα. Και εγώ είμαι κανονικά ένας ειδικός για το παρελθόν, είπε ο Γερμανός πρόεδρος. Τι θέλουμε να πούμε, ότι αυτός ο κύριος έχει μετρημένες τις μέρες στην κυβέρνηση της Γερμανίας, το ήξερες. Γιατί. Γιατί πάει κόντρα με τη Μέρκελ και με τον Σόιμπλε. Καμία σχέση. Πάει κόντρα, όχι πάει κόντρα, δεν πάει κόντρα και καλά κάνει και έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη τόσα χρόνια για αυτά που είχαν κάνει. Ναι, αλλά το κάνει αυτός. Οι Μέρκελ και ο άλλος δεν το κάνουν. Πού είναι αυτοί που διαχειρίζουν και κόβουν εκεί το κύμα. Μα ούτως ή άλλως οι Γερμανοί πλέον ό,τι αναφορά τους Ναζί έχουν ζητήσει και ένα συγγνώμη και αποποιούνται κιόλας των πραγμάτων που είχαν κάνει οι Ναζί των στην πραγμάτων. Ανθρωπότητα. Βέβαια. Και καλά κάνανε και ζητήσανε συγγνώμη. Γιατί... Ζήτησε. Να πούμε τα πράγματα σωστά. Εντάξει, εκ μέρους της Γερμανίας. Καλά εγώ θέλω η Μέρκελ να βγει και να πει κάναμε στην Ελλάδα μεγάλη αδικία. Είχε γίνει να τότε... μην πληρώσει το δάνειο. Τσάμπα το δίνουμε. Ούτε ή άλλως οι Γερμανοί δεν μας χρωστάνε. Μας χρωστάνε, εγώ το αλλά κάνει θα πάμε πίσω εμένα να με... Μαζί με μπύρα. Αυτό, ναι. Τέλος πάντων, καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη πάντως.
Τότε, όταν είχαμε τον πόλεμο με τους Γερμανούς, είχαν πάει στο δίστομο και τους είχαν κατασφάξει όλους. Όλους. Είχαν κάνει τρομερές λαϊλασίες και τρομερά απίστευτα πράγματα. Όταν το πουλί το κίτρινο... Σταμάτα, ετήστε λίγο. Παιδιά, να είμαστε λίγο σοβαροί. Έχεις δει ποτέ Λάμψη? Α, τελικά έχει ελπίδα το τραγούδι, δεν είναι για φόβο. Αυτό είναι το τραγούδι της Λάμψη, ρε. Έχεις δει ποτέ Λάμψη? Ή της Καλημέρα Ζωή? Καλημέρα. Λάμψη. Με τον Γιάνκο Δράκο. Με τον Γιάνκο Δράκο. Χτύπησε Ζωή. Μου λες ψέματα, Άλεξ. Έχει χτυπήσει Ζωή. Ζωή, χτύπησε. Δεν νομίζω να μου λες αλήθεια. Η Ζωή έχει χτυπήσει στα αλήθεια. Άκουσα ότι η Ζωή χτύπησε. Κι εγώ άκουσα ότι. Τι λέτε, παιδιά! Δεν νομίζω. Όντω η Ζωή χτύπησε. Έχεις ρωτήσει τη Βίρνα αν η Ζωή χτύπησε. Η Βίρνα μου είπε ότι η Ζωή χτύπησε. Δεν σε πιστεύω. Αλλά έχω κάποιες υποψίες ότι η Ζωή πρέπει να χτύπησε. Όντω χτύπησε. Τι λέτε με τη Ζωή και. Χτύπησε η Ζωή, νομίζω. Όντω. Εγώ θα σε χτυπήσω εσένα, σταμάτα! Θα σε χτυπήσει, ε! Συγκλονιστικό! Τι είναι αυτά που μου λες που να πάρει ο διάολος! Αύριο στο άλλο επεισόδιο θα δείτε τι έπαθε η Ζωή! Δεν το πιστεύω! Έλα πίσω, Φρανίτο! Ο Φραν έφυγε! Κάνε την κουβέντα σου! Έλα, έλα, έλα! Έλα πίσω, καλέ, έλα! Παλουκό σου εδώ! Νομίζω έφυγε ο Φραν! Πάμε, πάμε να πούμε την επόμενη μας. Ξαναγύρισες, ε! Πάμε, πάμε! Καλού κακού γράφω τις επιστολές μου με το χέρι. Καλά κάνει. Όχι εγώ. Ο Τζιμ Κάρτερ. Ο Τζιμ Κάρτερ. Ναι, όχι ο Τζιμ Κάρτερ, ο Τζιμ Κάρτερ. Λοιπόν, λέει, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιμ Κάρτερ, είναι αρκετά βέβαιος ότι η κυβέρνηση της χώρας ακούει και καταγράφει τηλεφωνήματα και emails που αποφάσισε να γράφει, λέει, γι' αυτό αποφάσισε να γράφει με το χέρι του επιστολές όταν θέλει να πει κάτι σε ξένους ή σε Αμερικάνους αξιωματούχους. Έχω την αίσθηση ότι τα τηλεφωνήματα και τα email παρακολουθούνται και υπάρχουν ορισμένα πράγματα που απλά δεν θέλουν να τα ξέρουν όλοι, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι οι παρακολουθήσεις από τη NCA αποτελούν παραβίαση των δικαιωμάτων των συμπολιτών του. Ο Κάρτερ είπε ακόμα ότι κατέφυγε στη διαχειρός αλληλογραφία αρκετά χρόνια προτού προκύψει η υπόθεση με τον Σνόουντεν. Και καλά τα λέει. Καλά κάνει. Έκανα δεν κάνει. Βέβαια, σκρίπτα μάνετ. Τι? Σκρίπτα μάνετ. Τι είναι αυτό? Τα γραπτά μένουν. Αυτό σημαίνει. Σε ποια δηλαδή... γλώσσα? Στα λατινικά ρε, σκρίπτα μάνετ. Τα λατινικά που λέγανε οι αρχαίοι. Μέχρι και λατινικά ξέρεις. Of course. Πόρε μαντούρα. Regina Rosa Summit. Alia Iacta Est. Yes. Cogito Ergo Sum. Dom Spiro Spero. Carpe Diem. Πώς? Nos Pericula Pericolosamente. Τσούτσου Φερετζέ. Ρόσα Ρωσάρου Ρωσάρου. Τσούτσου Φερετζέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα γραπτά μένουν, Φρανίτο, και άμα πιάσουν το ραβασάκι που έστειλε ο κύριος, πώς τον είπαμε, το ο κύριος Κάρτερ, άμα πιάσουν τα γραπτά που έστειλε στον Ομπάμα π.χ., τα ραβασάκια... Δεν ξέρω, αλλά δεν... Πάμε σε break. Και όχι, χειρότερο είναι αυτό. Επιστρέψαμε εδώ στο Λοκαρίπο, τι Φρανίτο. Τι θες? Αυτή είναι ζωγραφιστό, ένα κουκλί ζωγραφιστό. Δεν είναι κουκλί ζωγραφιστό, είναι αυτή. Αυτή είναι. Και η Άντζελα. Όχι η Άντζελα, η Μόρα. Να τη. Αυτή η παιδιά μου. Άμα τη δείτε ποτέ αυτή να σας καβαλήσει έτσι την ώρα του ύπνου, με αυτό το σορτσάκι... Μην κερνάς την πλάτη στη Μόρα, Φραν. Κοίτα. Η Φραν σε καλή. Συγγνώμη, πάντως η Μόρα είναι καυτή. Είναι καυτή, έτσι. Μόρα. Είναι σεξι, δεν τη λες και άσχημη. Αν εξαιρέσεις λίγο τα μούτρα, κοίτα μπουτάκι που έχει η Μόρα. Βλέπεις. Έχει ωραίο πόδι η Μόρα. Έχει ωραίο πόδι. Ίσως το εσώρουχο δεν την κολακεύει. Παναγία μου. Να σου πω πάντως τι λένε. Για τη Μόρα είναι το φάντασμα την ώρα που κοιμάσαι. Είναι κοινή πεποίθηση σε όλους τους λαούς ότι τη νύχτα ο κοιμόμενος άνθρωπος μπορεί να έρθει σε επαφή με κάποια πνεύματα που τις περισσότερες φορές εκδηλώνονται με την αίσθηση μιας εχθρικής παρουσίας στο δωμάτιο, η οποία πολύ σύντομα μετατρέπεται σε αίσθηση βάρους στο στήθος, με αδυναμία του ανθρώπου να μιλήσει, να κινηθεί, να φωνάξει με μία λέξη και αδυναμία να αντιδράσει σε αυτό που του συμβαίνει. Θυμάσαι που ένιωθες ότι κάτι σε πείραζε...
Θυμάσαι. Ακούστε να σας διαβάσω μία αληθινή περίπτωση της Μόρας. Γελάτε με τη Μόρα. Κοιμόμουν στο κρεβάτι μου όταν ξαφνικά είχα την αίσθηση πως κάποιος ή κάτι είχε εισέλθει στο δωμάτιό μου. Η παρουσία εκείνη άφηνε την αίσθηση μιας ακατανόητης και απίστευτης μοχθηρίας. Ενός κακού που δεν μπορούσα να εξηγήσω ή να καταλάβω. Μέσα σε δευτερόλεπτα προσπάθησα ενστικτοδός να αντιδράσω με τον ασκεπαστό. Αλλά ήταν αδύνατο να κινήσω στο ελάχιστο το σώμα μου. Η επόμενη προσπάθειά μου ήτανε να πω από μέσα μου μία προσευχή. Σκέφτηκα επίσης, αλλά από αποτυχία δεν ήμουν ικανός ούτε καν να ελέγξω τη σκέψη μου και να βάλω τις λέξεις σε μία σωστή σειρά, να τις αρθρώσω. Την ίδια στιγμή, κλάσματα δευτερολέπτου. Τι είναι αυτό, μήπως έχει έρθει η Μόρα στο στούντιο. Φοράει τζιν. Φοράει τζιν και παπούτσια αθλητικά. Μόρα! Άσε με μένα. Αν είσαι εσύ η Μόρα, αποκαλύψε, έχει και μουστάκι από μέσα. Κοίτα εδώ. Έτσι θα κάτσουμε στην υπόλοιπη εκπομπή. Φοβάμαι, τι είναι αυτή η αρκούδα. Λέγε, Μωρή. Μόρα! Λες να είναι η Μόρα που είναι στο πλατό. Τι είναι αυτή τη φωνή. Παναγία μου. Λέτε το πλατό του Μάτι να είναι στοιχειωμένο. Μόρα! Άσε με! Έχει και χέρι, κοίτα! Αντί για γλώσσα βγάζει το χέρι. Και δίνει και σφαλιάρες. Πρόσεχε μη σαβουρωθείς, Μόρα. Πρόσεχε, Μωρή. Λοιπόν, είναι αλήθεια, ε. Όλο και περισσότερες μαρτυρίες έχουμε τον τελευταίο καιρό από τη Μόρα. Εγώ λέω να αποφορτήσουμε λίγο το κλίμα. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Τι εξήγηση υπάρχει. Θα μου την πεις. Όχι, πες τη τώρα. Πες τη να τη μάθω και τα παιδιά. Φώναξε την όμως. Φώναξε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε λίγο να αποφορτήσουμε το κλίμα. Ναι. Είσαι έτοιμος. Vamos! Αααααα! Γιατί μου το έκανε. Αυτό τι είναι. Που φοράς τώρα το μαύρο και δεν σε είδα. Αυτός είναι ο άντρας της Μόρας. Αυτός είναι ο Μόρος. Γιατί άσε. Παναγία μου. Άσε με! Βοήθεια! Τι γίνεται. Άσε. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Ουκρανία λέει. Πρόσεξε! Θα πέσεις κάτω. Πρόσεξε το φωτιστικό. Ορισμένοι κάτοικοι στην πόλη Ντόνσα της Ουκρανίας αποφάσισαν, λέει, να διακομωδήσουν το δημοψήφισμα της Κρυμαίας, καλούντας τους συμπολίτες τους να στηρίξουν το αίτημα για ένωση της πόλης με την Αγγλία. Θυμήθηκαν προφανώς ότι η πόλη τους, που ιδρύθηκε το 1969 από τον Ουαλό επιχειρηματία Τζον Χιούτς, ο οποίος κατασκεύασε και λειτουργήσε ορυχεία, και μάλιστα, λέει, οι ντόπιοι αρχικά αποκαλούσαν την πόλη Γιουζόφκα. Θέλουμε την επιστροφή της πόλης μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τιμή και δόξα στον ιδρυτή της. Ανέφερε στη σχετική εκστρατεία, όπως τουλάχιστον μετέδωσε το ειδησιογραφικό site Novochi Dombsana. Έτσι, τουλάχιστον έχουν πλάκα να κορυδεύουν λίγο την κατάσταση. Έτσι, δεν έχουν αρκετά μετά. Έτσι. Ας το διακομωδήσουμε. Καλά κάνουμε. Έχω χάσει τα λόγια μου. Γιατί φοβήθηκες, ε. Πολύ. Για τη Μόρα και το Μόρο. Ναι. Αχ, τι να πεις. Τέλος πάντων. Mayday, μπορεί πάντως εμείς να μην ξέρουμε τι έχει γίνει το Boeing, αλλά ξέρουμε τι απέγινε το άγαλμα του Απόλλωνα που βρέθηκε στη Γάζα. Σας το είπα αυτό. Σας είπα, παιδιά, τι έγινε το άγαλμα του Απόλλωνα που βρέθηκε στη Γάζα. Γιατί πας τόσο γρήγορα. Δεν έχουμε πει του παιδιά την Ουκρανία. Άντε, πες τα. Ότι εγώ θέλω να πάω σε μια πόλη στην Ουκρανία, αυτό είναι η αλήθεια που το λένε Βουκοβίνα. Ναι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν είναι Ρωσία ή η Ουκρανία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Γιατί αν πάω Ουκρανία δεν χρειάζομαι μια βίσα, αν πάω Ρωσία χρειάζομαι. Σαν Ισπανός. Τον έχουμε εδώ το Βουκοβίνα. Βουκοβίνα! Έτσι. Μάλιστα. Τέλεια. Πάμε σε ένα κομματάκι και επιστρέφουμε. Έκανε θράψη. Τώρα γελάς για αυτό που είπαμε.
Είπα πριν στη διαφήμιση, αλλά τι ωραίο μπλουσάκι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Twitteράκι μας να δούμε τι μας έχουν στείλει τα παιδιά, τα μηνύματά τους. Η Μαρία μας λέει, επιτέλους, είμαι σπίτι και σας καμάρωνα, σας αγαπώ πολύ. Όπως το είπαμε και πριν, ο Παναγιώτης μας λέει τα δικά του, το διάβασα αυτό. Η Μαρία μας λέει, ακόμα ο Άλεξ, πω πω, δεν βλέπω να γίνεσαι έναν άμαντο. Σε έχουν πάρει χαμπάρι και τα παιδιά. Καλά δες, το που σου λέω εγώ, ακόμα. Ακόμα, παιδιά. Πες το. Ήξερες, Μαντώ, ότι ο Φραν ήταν σε βίντεο με τους Freaky Forty. Αμέ. Δεν το ξέρει. Ναι, ναι, το ξέρω. Και ο Άρης λέει καληνύχτα για μένα, καλημέρα για σας. Καληνύχτα, άμαλλον θα δουλεύει βράδυ. Η Ιωάννα μας λέει, Μαντώ, πολύ ωραίο το military style σου σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωαννίτσα μου. Ο Παναγιώτης λέει, εδώ μπορείς να αλλάξεις την πορεία αεροπλάνου με κινητό. Τι ψάχνουν να βρουν, πού πήγε το Boeing, Έλεος. Αλήθεια. Ναι, και σου λέει, εδώ πέρα μας έχει στείλει και ένα site. Το οποίο λέγεται Hacking an Aeroplane with only an Android phone. Και μας έχει στείλει εδώ το. Α, να το κάνουμε. Το link. Τι λες, μωρέ, να το κάνουμε. Και ο Ντίτο μας λέει, Μαντώ, είσαι φίνο φανταράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πιτυπατάκια σας και για την συμμετοχή σας. Και έχω ένα κρυφό μεράκι, ναι. Είσαι το βότο σφουγαράκι. Όχι, ρε, φίνο φανταράκι και καλά. Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα κρυφό μεράκι. Όχι. Όπως θα με τραγουδίσετε καλά, δεν τα ξέρω. Φαντάρος, ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να σας πούμε για την είδηση που σας έλεγα πριν που βρέθηκε. Ναι, που είναι Γάζα, Ναι. Λοιπόν, ο Απόλλωνας βρέθηκε το καλοκαίρι από ψαρά στη θάλασσα της Γάζας και η είδηση λέει άργησε να πάρει μεγάλη δεν άργησε να πάρει μεγάλη δημοσιότητα. 1,5 περίπου μήνα πριν, όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες του τυλιγμένου σε μια κουβέρτα υπέροχου αρχαίου ευρήματος, η είδηση προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Σήμερα το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, μια και μετά από τόσο καιρό κανείς δεν έχει καταφέρει να το δει και ο αρχαιολογικός θησαυρός εξακολουθεί να παραμένει ένα μυστήριο. Η τύχη του αγνοείται και η Χαμάς, η οποία υποτίθεται πως το είχε στην κατοχή της και είχε αναλάβει τη διατήρησή του, δεν είχε δώσει κανένα στοιχείο για την κατάστασή του. Την περασμένη εβδομάδα, το Λούβρο απάντησε στις φήμες ότι παρέλαβε το άγαλμα και προχωρεί σε διαδικασίες αποκατάστασης προκειμένου να το εκθέσει. Η εκπρόσωπος του Λούβρου υποστήριξε πως ουδέποτε είχαν κάποια επαφή με αξιωματούχους της Χαμάς και πως δεν έχει υπάρξει κάποια προσέγγιση από καμία πλευρά. Αφού το βρήκα, γιατί μου το φέρνω στην Ελλάδα. Τσε, που πήρες πολύ αέρα, τι πήρα πολύ αέρα, ρε. Φέρ' τα πίσω τον Απόλλωνα. Αφού το βρήκαν στην Ισραήλ, μπορεί και να τι είναι. Με ενδιαφέρει εμένα. Απόλλωνα από Ισραήλ, τι. Όχι, μπορεί να είναι. Αφού είναι αρχαίος Έλληνας θεός ο Απόλλωνας, ρε. Τι μου λες τώρα, αφού είναι από την αρχαιότητα. Άρασε καλά, αφήσε με να εξηγήσω. Ισραήλ, ρε. Ισραήλ. Ισραήλ, ρε φίλε. Πώς το λέτε. Ισραήλ. Ισραήλ. Όχι. Ναι, ωραία. Give us back the Apollona, Μαρμαρίαν. The Apollona sculpture. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Το Χαμάς. Ναι. Ξέρεις τι είναι. Τι είναι. Το Χαμάς ξέρω εγώ τι είναι. Και εγώ το Χαμάς ξέρω τι είναι. Το Χαμάς δεν ξέρω. Ποιος είναι αυτός. Δεν είναι τρομοκρατικό τέτοιο. Τι σχέση έχουν τώρα με το Απόλλωνα. Δεν ξέρω, επειδή το βρήκανε σου λέει εκεί πέρα. Το βρήκανε στη Γάζα. Θέλουν να τον κάνουν με θέλω το τρομοκράτε. Ότι θέλουν να το πάρουνε. Το βρήκανε λέει τυλιγμένο μέσα στη θάλασσα με μια κουβέρτα. Αφού είναι αρχαίο ελληνικό, γιατί να μην το φέρουν εδώ δεν πέρα. Αν είναι στον τόπο καταγωγή του. Δεν ξέρουμε αν είναι αρχαίο ελληνικό. Αφού λέει ότι. Μπορούσε να το είχαν φτιάξει και στο Ισραήλ πριν χίλια χρόνια. Αφού είπε ότι είναι από την αρχαιότητα. Ισραήλ. Αφού είπε ότι είναι από την αρχαιότητα. Πρώτον, και δεύτερον, γιατί να το έχουν φτιάξει εκεί, αφού εκεί πέρα αυτοί είναι Εβραίοι. Πού το, βρες το. Είναι κάπου εδώ. Να το φτιάξουν στο Ισραήλ για πείρεση. Αφού οι Έλληνες ήταν παλιά δωδεκαθίστες. Πώς και δεν υπάρχει, υπάρχει. Τέλος πάντων, να μας το δώσουν πίσω κάτι είναι δικό μας. Εμείς ήμασταν 12 θεϊστές, εμείς τα φτιάχναμε. Άντε, give us back. Πάμε σε ένα break. Give us back the Μάρμαρο. Ουσ! Θα κάνω σημιές, θα κάνω σημιές. Καλά, πού τα βρίσκει, ρε παιδί μου, αυτά. Θα μάνω με την πεστή σαρδέλα κι εσύ. Ω, Χριστέ μου. Τι λες. Λοιπόν, άντε, ήρθε η ώρα να πάμε στα gossip μας. Τι έχεις εκεί πέρα, τι βλέπεις. Πάμε στα gossip μας. Σιγά, σιγά. Λοιπόν, γκαστρώθηκε η Μίλα Κούνης. Γκαστρώθηκε. Είναι έγκυος. Γκαστρώθηκε, είναι έγκυος, τέλος πάντων. Όχι.
Γυναίκα! Cool. Παιδιά! Χτες είδα στον ύπνο μου ότι ήμουν έγκυος. Είναι καλό ή είναι κακό? Είναι κακό, ε. Άρα εγώ θα βαφτίσω. Εσύ είσαι αυτή που έλεγε η μάγισσα. Ρε εσύ είναι κακό, γιατί είναι κακό? Όχι, δεν είναι αυτό. Τι έπαθες, έφαγες πολύ σκορδαλιά, ε. Έφαγα πολύ σκορδαλιά και μου έκατσε βαριά. Σκορδοκαήλα είχες? Όχι, μωρέ. Τι είχα, σκορδοκαήλα? Όχι, ρε φίλε, αλλά είδα αυτό το πράγμα και είδα ότι το παιδί μου βγήκε εφταμινίτικο, λέει. Ότι ήταν, ναι, 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 ότι ήταν μικρό. Τι λέμε τώρα, σε παρακαλώ. Αλήθεια, και ότι ήταν λέει πολύ μικρό. Και έκλαιγα, λέει, εγώ πονούσα και τέτοια. Λες να πάρω καμία. Τι, τι πόνο, αυτό αφού κάνει χατσί και φεύγει. Τέλος πάντων, τι κάνει χατσί καλέ και φεύγει, έτσι είναι το παιδί να το γεννήσει, νομίζει. Ναι, τι πιο. Πολύ δύσκολο είναι να γεννήσει παιδί. Βέβαια, πονάει πάρα πολύ. Έγκυος λοιπόν η Μίλα Κούνης. Όλο ένα και φουντώνουν οι φήμες για την εγκυμοσύνη της Μίλα Κούνης, η οποία κυκλοφορεί συχνά πυκνά με παρδιά ρούχα. Μπορεί να έχει πάρει 5-6 κιλά παραπάνω, τώρα μην το κάνουμε θέμα. Σύμφωνα λέει με τα δημοσιεύματα, η γνωστή ηθοποιός διανύει τον πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και δεν βλέπει την ώρα να γίνει για πρώτη φορά μανούλα. Κούνης και Κούτσερ αραβωνιάστηκαν το Φεβρουάριο, επισημοποιώντας τις σχέσεις τους ύστερα από περίπου 2 χρόνια. Ο Άστον Κάτσερ, αυτός που την είχε με την Demi Moore. Ο Άστον, ρε. Ο Κάτσερ το λέμε. Αυτός που έκανε. Απλά το ξέρεις. Αυτός που έκανε τον. Πώς το λέγανε, ρε. Τον. Πώς το λέγανε. Αυτόν που με την εταιρεία, με το Μήλο, την Άπη. Ο Στίβ Τζόρτζ. Δώσε πόνο! Ο Steve George! Ο Steve Jobs! Ο Steve Jobs, αυτό! Ο Steve George! Τιμόντο! Και να φανταστείς ότι την είδα και την είδα. Πώς λέει αυτό! Το Bill de Partours! Και ο Bill de Partours, καλέ. Όχι Bill Gates, Bill de Partours. Bill de Partours. De Partours, πώς είναι. Όταν τα φεύγεις με το αεροπλάνο. Departure. Όταν φτάνουν τα αεροπλάνα. Departure, ναι. Δεν είναι για να φύγει. Εκεί που περιμένεις για να φύγει. Τα δεπαρτούρα είναι τα άλλα. Τέλος πάντων, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, άμα είναι ερωτευμένα τα παιδιά και ζουν και 2 χρόνια μαζί, μπράβο, στον κάνουν. Τώρα ξέρεις πώς πρέπει να είναι η δεμιουργία. Στον κάνουν ένα Αμερικανό ακόμα. Έτσι, να κάνεις το πρόσωπο με τα νύχια έτσι. Τι λες καλέ, βρήκε γκόμενο. Η Demi Moore. Ναι. Πάλι πιτίνι βρήκε. Πώς το λένε, δεν ξέρω πώς τον λένε. Πάντως είναι πάλι πιτίνι. Όχι, ρε. Αυτός είναι τώρα εκεί που είναι. Είναι μικρότερο. Όχι το George, το Jobs. Τέλος πάντων, γιατί να κάνουν έναν Αμερικανό ακόμα. Και θα βγει και ωραίο το παιδί τους, γιατί ναι. Ωραία αυτή, ωραίος κι αυτός. Θα βγει πολύ όμως. Τι πράγμα. Συγγνώμη, δεν σ' αρέσει η Μίλα Κούνης. Πώς δεν μ' αρέσει. Α, ξέρεις. Δεν σ' αρέσει ο Άστον Κάτσερ. Είμαι εγώ και δεν μ' αρέσει. Και ο Κάτσερ είναι ωραίος. Ο Κάτσερ. Ο Κάτσερ είναι κάτσε καλά. Είναι κάτσε καλά. Καλά. Λοιπόν, άντε, δύο ναθόσπαρτων να ζήσετε και αυτά. Και να το χαίρεστε το μωράκι. Τι καλά τα λες, αγάπη μου. Τι θέλεις να προσφερθώ εγώ, για νονά. Μπορώ να προσφερθώ για νονά, μιας και ο Άλεξ δεν μου κάνει το βαφτιστήρι προσφέρσου. Μου. Εσύ λοιπόν, δεν φέρνεις την ευκαιρία. Άστορ και Μίλα. Πω. Να σας πω, Λιγότερα ποσιτιά να είναι. Άμα ψάχνετε να βαφτίσετε το μωράκι σας, ναι. Αυτό προτείνομαι εγώ. Θέλω πολύ να βαφτίσω ένα μικρό μωράκι, ένα παιδί, όποιος με ακούει και όποιος μας βλέπει, άμα δεν με βλέπει ο Άστον και η Μίλα αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να βαφτίσει το παιδάκι του, θα ήθελα πολύ να βαφτίσω ένα παιδάκι. Κατά προτίμηση να είναι αγοράκι, να είναι όμορφο, να είναι γύρω στο... Μην μίλας άλλο. Ενός χρονού να είναι καλύτερα, έτσι για να μπορώ να το σηκώσω κιόλας. Τι άλλο... Και πού να το πας. Αναλαμβάνω όλα τα έξοδα. Κάτι άλλο συγκεκριμένο να φοράει. Να φοράει, άμα είναι αγοράκι μπλε. Α, ωραία. Πού άμα είναι κοριτσάκι να φοράει θα πράσινα. Τι θα ψηφίσει. Όχι, δεν θέλω να πω ότι θα ψηφίσει και αυτά. Να ξέρετε ότι θα είμαι η καλύτερη νονά του κόσμου. Θα του παίρνω λαμπάδες κάθε Πάσχα. Κάθε Χριστούγεννα θα του φέρνω ένα πασχαλινό. Κάθε Χριστούγεννα θα του φέρνω. Άμα του παίρνει τα Χριστούγεννα πασχαλινό αυτό. Τα Χριστούγεννα ένα τσουρέκι. Όχι, το Πάσχα του φέρνω τσουρέκι και ένα πασχαλινό αυγό. Και τα Χριστούγεννα θα το αγαπάω και θα το φροντίζω και θα το έχω καλύτερα και από τη μάνα του. Αυτά. Ωραία. Εντάξει. Άκουσες, μωρή Μίλα. Αυτά. Να την νονά. Μίλα, άμα με ακούς, give me the baby to baptize me. To baptize, to the κολυμπήθρα, You know, in Τσέρτσε Greek, at the summer, in a Greek island, Ματώνουν τα αυτιά μου, The best baptize ever. Baptize ever, The best. Really? In a Greek island, Really? In
In one bath size, you have two sparrows and two trigons together. Trigger. Because you will bring the baby to baptize me, drink the and baby. Then you will go to Mykonos for vacations. Think about it, because it's a very opportunity, eh? Opportunity. Αυτά. Ευκαιρία, πώς είναι. Τα έπεσε όλα. Ναι. Ή κράτησε κάτι μέσα. Έλα, βαφτίσα. Έλα, πάμε στον κάλο. Αυτά είπα. Εντάξει. Το γάλο... Άμα με ακούτε, ας μου στείλετε μήνυμα. Τι είπες? Τώρα σου έρχεται. Να μου στείλει ένα μήνυμα στο κινητό μου ή στο Facebook το γάλο που... στο τοπικό λογαριασμό μου. Το γάλο που βάλαμε χθες, είπε ότι η Σακύρα είναι η τραγουδίστρια που έχει μαζέψει τα περισσότερα likes στο Facebook. Και συγκεκριμένα 86,3 εκατομμύρια likes. Like αν συμφωνείτε, comment αν νομίζετε πως κάποιον άλλο καλλιτέχνη θα έπρεπε να μαζευτεί τις περισσότερες likes. Και τι λέει? Και τι λέει, το 66% είπε ότι ναι, ότι η Σακύρα είναι η θεά και εγώ κάνω like μόνο στη Σακύρα. Ω, εντάξει. Και 33% είπε η Γκογκό Τσάμπα, που δεν ξέρω ποια είναι. Η Γκογκό Τσάμπα, αυτή που λέει οπ-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Πλάκα μας κάνεις. Όχι, αυτή είναι. Η Αναστασία μας λέει, Ριάννα, Μπιονσέ, Eminem, Shakira, One Direction, One Direction, One Direction, Stan! Ο Stan! Και λέει κάποιον από κάτω, είμαι Stanner, αλλά η Shakira είναι παγκόσμια διάσηση. Ναι, παγκόσμια διάσηση. Ο Ταμπάκης, ποιος είναι αυτός? Ο Ταμπάκης, αυτός που λέει, Σόλα μου, που τραγουδούσα με τη μύτη. Η Demi Lovato, η Katy Perry, ο Tupac, ο Justin Bieber, τους One Direction, του One Direction, του One Direction, του One Direction. Eminem, 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 Beyoncé, Rihanna, Christina Aguilera, We Have Bieber Forever, ο Justin Bieber, Katy Perry, μετά από την Katy Perry είναι ο Dima Bilan, ποιος θυμήθηκε τώρα τον Dima Bilan, η Miley Cyrus, ο Πάνος Μασουράκης, η Παρόνι, Chris Brown, μπράβο, Lady Gaga. Φτάνει, κλείστο, κλείστο, ήρθε η ώρα να κλείσουμε, παιδιά. Ο Στέλιο Λεγάκη. Τάνι! Ο Εστάν! Λοιπόν... Α! Μας έχουν στείλει ένα μήνυμα στα τουρκικά που δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, μην το διαβάσουμε αυτό. Διαβάσε το! Όχι, πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να φύγουμε. Μην πάρε. Κιλό μου αλμάκ, αλμάκ εις τη Γιορσουνούς. Γκιν μποζού, ενέργη σύντουσιν, μπιρ χαλτέ, εις για σύντουσιν. Όποιος ξέρει τουρκικά, στείλ να το μεταφράσουμε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο 11 η ώρα. Όσοι δεν μας είδατε, μπορείτε να μας δείτε στο youtube.com/matvgreece. Και εμείς θα λέμε εδώ πέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ανελιπώς. 11 η ώρα το πρωί. Γιατί θα λείπουμε. Ποτέ. Ανελιπώς. Ανελιπώς. Με 12.30 το μεσημέρι. Άντε, γεια σας, παιδιά. Μου το αρχίσουμε, πάμε στη χυμά. Ναι, καλά. Έλα.